Μετά τα 30 χρόνια που γιορτάσαμε πριν 2 χρόνια στο γραφείο και κάναμε τότε είχαμε μια ιδέα να κάνουμε ένα τέτοιο σεμινάριο, μια τέτοια εκδήλωση, η οποία πήγε πολύ επιτυχημένα. Υπήρχε μια τοποθέτηση από την αγορά ότι θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Πέρασαν 2 χρόνια. Εμείς το κάνουμε για να ενημερώνουμε την αγορά για ό,τι συμβαίνει εντωμεταξύ και συμβαίνουν πολλά, όπως παραδείγματος χάρη τα θέματα των εταιριών με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και που δημιουργούν προβλήματα, δηλαδή κλείνουν και αυτά έχουν συνέπειες στα οικονομικά, όπως τα θέματα της εξελίξης στο θέμα της χρήσης του αυτοκινήτου και της εμφάνισης των αυτών, των ηλεκτρικών των αυτών, όλα αυτά οδηγούν σε νέες καταστάσεις. Προς το σκοπό, ο σκοπός όλων είναι να εξυπηρετούνται τα θέματα από τα τροχαία μέσα στην, εκτός δηλαδή των συνόρων των κρατών μελών, μέσα στην Ευρώπη και εκτός από την Ευρώπη. Επομένως όλες αυτές οι ενημερώσεις έχουν 2 σκέλη, κάποιες ενημερώσεις κανονικά, αλλά από την άλλη μεριά το δεύτερο μέρος της συνάντησης είναι πρακτικά θέματα, τα λεγόμενα workshops, όπου παραδείγματα περίπλοκων αποζημιώσεων περιγράφονται και καλούνται όλοι να συμμετάσχουν με τις ιδέες τους και να παρακολουθήσουν πώς ένα πολύπλοκο τέτοια περίπτωση αποζημιώσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται. Θεωρούμε ότι με αυτά όλα βοηθάμε τους συναδέλφους στην αγορά να αντιληφθούν πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα που εμπλέκει θύματα σε ατυχήματα και άρα τις συνέπειες των αποζημιώσεων εκτός των συνόρων ή για ξένα αυτοκίνητα που κάνουν εδώ κάποιες ζημιές. Το ατύχημα είναι ότι ως επιτοπλίστων αυτές οι καταστάσεις είναι βαριά ατυχήματα με νεκρούς και βαριές τραυματίες που κατά συνέπεια πρέπει κανείς να έχει και την ευαισθησία, αν θέλετε, την κοινωνική, την ηθική, να είναι καλά ενημερωμένος για να υπάρχει μια πραγματική αρρωγή στα θύματα, τόσο σωστή, οικονομική, αλλά και έγκαιρη, που πραγματικά αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία όταν όλα τελειώνουν γρήγορα και τα χρήματα προς τα θύματα ή τους επιγόνους των θυμάτων πληρώνονται γρήγορα και σωστά. Today I'm here at this conference of the Greek Bureau and it's really a pleasure to be here. You know, it's very, very important in order to enhance the system and in order to improve the functioning and the good cooperation that not only the bureaus as such, but also the members of the bureau and so far the members are insurance companies, also the claims handlers, those who really deal and have the direct contact with the victims and the claimants of accidents, have a very good knowledge of the ongoing, not only in their market, but also cross-border. Because if you have to deal effective in the sense that you would really like to support and help victims, you have to have knowledge. And in so far, this occasion is a very, very good one in order to have exchange, in order to find out the interesting development in several markets and the recent developments regarding European regulation, as well as, of course, domestic problems and domestic items. All of it is really in the sense of protecting and helping the victims of accidents. And in so far, it's really, really, really good to know that it should be continued, because as I understood already this morning, it's not the last conference, it's only the beginning, and this is great. I'm very grateful to be invited by the Greek MIB. It's very good to put together your members and other players in the insurance industry to share knowledge and also to work together in order to improve the markets. Ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το σημερινό συνέδριο ήταν η δικονομική προστασία ασθενέστερων μερών και πιο συγκεκριμένα στις υποθέσεις ασφαλίσεων, με ειδική έμφαση στα τρίτα ζημιοθέντα μέρη, τα οποία δεν είναι συμβαλόμενα εξ αρχής στη σύμβαση ασφάλισης, όπου εκεί είναι εμφανής μια προστατευτική τάση η οποία υπάρχει και στο πλαίσιο του ίδιου του νομοθετικού κειμένου του κανονισμού 1215, αλλά και στην ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει επανειλημμένα ερμηνεύσει και εφαρμόσει τις διατάξεις του κανονισμού κατά διασταλτικό τρόπο,
ώστε να συμπεριληφθεί ιδίως στο δικαίωμα του Forum Actoris, δηλαδή την εξουσία, την δυνατότητα να εναγάγει ο τρίτος ζημιωθής τον ασφαλισμένο στην κατοικία του ζημιωθέντος. Έχει λοιπόν επεκταθεί η ρύθμιση η οποία ίσχυε για τους ασφαλισμένους και τους λήπτες της ασφάλισης και στους τρίτους ζημιωθέντες, και βλέπουμε ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαρκώς εξελίσσεται και επανέρχεται επί του θέματος αυτού, είναι πάντοτε προς όφελος των συμφερόντων των τρίτων ζημιωθέντων, οι οποίοι και εκλαμβάνονται ως ασθενέστερα μέρη, με ορισμένους περιορισμούς που αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, χωρίς όμως αυτό να θίγει τη βασική γραμμή του δικαστηρίου, η οποία είναι υπέρ της επεκτάσεως και προς αυτούς προσωπικά του Forum Actoris.